Σήμερα θα αναλύσουμε την περίπτωση στην οποία δέχομαι μια επίθεση και επιλέγω να μεταφέρω τη μάχη στο έδαφος με σκοπό να πάρω μια πλεονεκτική θέση. Για τις ανάγκες του γυρίσματος θα χρησιμοποιήσω σήμερα αυτόν τον εξαίσιο και άγριο νέο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τη μάχη στο έδαφος. Την μάχη στο έδαφος μπορούμε να τη μεταφέρουμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι πάντα βασίζονται είτε στα judo throws είτε στα wrestling takedowns. Την διαφορά των judo throws και των wrestling takedowns θα την αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Έχουμε μεταφέρει τη μάχη στο έδαφος, έχουμε κατατροπώσει αυτό το χτεριό. Πάμε να δούμε τις τέσσερις βασικές πλεονεκτικές θέσεις του Brazilian Jiu-Jitsu. Βγάζοντας από το πεδίο τα πόδια του αντιπάλου, τοποθετούμε το γόνατό μας στο στομάχι του αντιπάλου και το άλλο μας πόδι στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε μια ασφυκτική πίεση στην κοιλιακή χώρα του και τις ανάλογες προϋποθέσεις για χτυπήματα ή κάποια υποταγή. Στην cross-side έχουμε έναν ολοκληρωτικό έλεγχο του κορμιού του, τοποθετώντας το ένα γόνατο στο ύψος του ισχύου του και το άλλο στο ύψος του κεφαλιού του, ενώ παράλληλα το στήθος μας ασκεί τεράστια πίεση στο στήθος του. Είναι εφικτό να πετύχουμε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο ο αντίπαλος να μπορέσει να αντιδράσει. Mount, η απόλυτη θέση ελέγχου. Έχουμε μεταφέρει πια όλο το σώμα μας πάνω στην κοιλιακή χώρα του αντιπάλου, έχοντας εκτεθειμένα σε τεράστιο βαθμό το κεφάλι του και τα χέρια του. Τα χτυπήματα από αυτή τη θέση είναι πολύ ισχυρά και οι επιλογές για εξαθρώσεις και πνιγμούς πάρα πολλές. Back take, μια θέση που έφερε την επανάσταση στις πολεμικές τέχνες. Μια θέση που μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν φανταζόμασταν πως υπήρχε και πως ένας άνθρωπος θα ήταν τόσο ανήμπορος όταν βρεθεί εκεί. Συνήθως κερδίζουμε αυτή τη θέση κατέχοντας ήδη τη mount και αναγκάζοντας τον αντίπαλο να γυρίσει, μην μπορώντας να δεχθεί άλλα χτυπήματα. Σε αυτή τη θέση ελέγχω τον αντίπαλο έχοντας τα πόδια μου περασμένα στο κάτω μέρος του κορμιού του και τα χέρια μου ελέγχουν ολοκληρωτικά το πάνω μέρος. Ο πνιγμός από εκεί είναι θέμα χρόνου. Και αν τελικά αποτύχουν όλα αυτά που αναλύσαμε, το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή φυσική κατάσταση και ένα καλό αθλητικό παπούτσι.